πυροσβέστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν έναν 28χρονο και μία 22χρονη από αυτοκίνητο που έφυγε από το δρόμο στη λεωφόρο Χριστού τα ξημερώματα των Χριστουγέννων. Δευτερόλεπτα πριν, ο 28χρονος οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες ενώ κινούνταν με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα. Και οι δύο μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικών, όπου οι γιατροί χρειάζεται να ακροτηριάσουν τα κάτω άκρα των νεαρών παιδιών. Σχεδόν ταυτόχρονα, λίγα χιλιόμετρα μακριά στα Βρυλίσια, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ένας 18χρονος και μια 17χρονη χάνουν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Δυστυχώς είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, 2 με 3 νεκροί. Και βλέπεις ότι η ηλικία του target group είναι από 15 έως 30-35 χρονών, που σημαίνει νέοι άνθρωποι, παραγωγικοί. Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε πιο προσεκτικοί, όχι μόνο τις ημέρες των ημερών, αλλά κάθε ημέρα. Να θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί ανά την κατάσταση και πρέπει να γυρνάμε το βράδυ στο σπίτι να κάνουμε αλλαγές. Και αυτό είναι το παν, αυτό είναι το σημαντικότερο. Όλα αυτά που είδαμε χθες και προχθές να εκτιλήσονται στους δρόμους ήταν φρικιαστικά. Απαράδεκτη οδηγική παιδεία, κακό οδόστρωμα, υπερβολικές ταχύτητες για μέσα στον αστικό ιστό και χρήση αλκοόλ. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν στο τιμόνι μόλις μέσα σε λίγους μήνες. Τα στοιχεία για τα τροχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους σοκάρουν. Σε όλη την Ελλάδα μέσα σε ένα εξάμηνο 341 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, ενώ 392 τραυματίστηκαν σοβαρά. Λοιπόν, όταν πιάνουμε το τιμόνι υπολογίζουμε ότι είναι ένα όπλο επικίνδυνο και για τον εαυτό μας, αλλά και για άλλους συμπολίτες μας. Μόνο στην Αττική μέσα σε ένα εξάμηνο 94 άνθρωποι άφησαν στο οδόστρωμα την τελευταία τους πνοή. 109 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Χάνονται ζωές, χάνονται άνθρωποι νέοι στο βωμό της ασφάλτου και έχουμε και πολλούς βαριά τραυματίες που τους ακολουθεί σε όλη τη ζωή τους αυτό το πράγμα. Μόνο την παραμονή αλλά και ανήμερα της ημέρας των Χριστουγέννων στους δρόμους της Αθήνας εντοπίστηκαν 75 άτομα να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μάλιστα, οι δύο από αυτούς διώχτηκαν σε βαθμό πλημελήματος, καθώς βρέθηκαν να οδηγούν άκρως μεθυσμένοι, με το μετρητή του αλκοτέστ να χτυπάει κόκκινο.